Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου από τη Δημοτική Τηλεόραση. Με την παρουσία του βουλευτή Ηλία Καμετερού και την ενημέρωση προς το σώμα των εξελίξεων που αφορούν τα φλέγοντα θέματα των αποκαταστάσεων του λιμανιού και όχι μόνο, ξεκίνησε χθες η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της ΑΚΟ. Όπως τόνισε ο κύριος Καμετερός, είμαστε στη φάση που πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες από όλες τις πλευρές και η συνεργασία μεταξύ των θεσμών της κυβέρνησης δηλαδή και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να σχεδιαστούν οι μέθοδοι υλοποίησης των μελετών. Θεώρησα ότι ήταν μια κατάλληλη συνεδρίαση για αυτό και ευκαιρία που έρχομαι από Παρασκευή. Έχουμε και πάρα πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να λύσουμε. Όπως είχα πει εγώ, αν θυμάστε όσοι είχαν παρακολουθήσει αμέσως μετά το σεισμό, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, όλοι μαζί συνεργαστήκαμε, λύσαμε προβλήματα. Ξεπεράσαμε όσο γινόταν πιο ανώδυνα το αυτό που μας έτυχε. Όμως φοβόμουν τη συνέχεια και το είπα από το βήμα της Βουλής, δεν ξέρω να το θυμάστε, ότι όταν σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας τότε είναι τα δύσκολα. Και εμείς που ασχολούμαστε, η τοπική αυτοδιοίκηση και εγώ που ήθελα να βοηθήσω, ξέρουμε τις δυσκολίες. Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, τη συνεργασία, γιατί αυτή είναι απαραίτητη, και για να μπω στο ψητό, γιατί καλά είναι να μην μένουμε στις ευχές. Όταν αμέσως μετά το σεισμό έγινε κατά κάποιο τρόπο μια μοιρασιά, έτσι μπορώ να το πω και άτυπα, η οποία ήταν καλή και βοήθησε και νομίζω ότι βοηθάει και μπορεί να την προχωρήσουμε. Δηλαδή, είχε αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών το λιμάνι, ανάλαβε ο Δήμος τα σχολεία, είχαμε συνεννοηθεί με τον Δήμαρχο, γιατί θα μπορούσε να αναλάβει το Υπουργείο και καλά έκανε και λέει ο Δήμαρχος, όχι, τα σχολεία θα αναλάβουμε εμείς. Η Περιφέρεια ανάλαβε τις εκκλησίες. Όμως, όλες αυτές εδώ οι ζημιές πρέπει να καταλάβουν κάποιοι συμπολίτες μας, ότι ήταν και πάρα πολύ μεγάλες, και δύσκολες. Η αποκατάστασή τους είναι πολύ δύσκολη. Τι να πιάσουμε, το λιμάνι? Δεν είναι μια ζημιά που ανοίγει μια τρύπα και παίρνεις μπετόν και την κλείνεις. Ακόμα και η μελέτη θέλει πάρα πολύ χρόνο, πρέπει να γίνει σωστή δουλειά, γιατί έχουμε άλλες περιπτώσεις που γίνανε λιμενικά έργα και τα πήρε μετά από λίγους μήνες στο κύμα. Τα σχολεία, και μάλιστα επιχειρηματολόγησα εγώ όταν ήθελα να βοηθήσω στην αποκεντρωμένη διοίκηση που σκεφτόταν να εγκρίνει τη διαδικασία αυτή την γρήγορη, ότι δεν είναι εύκολο. Ποιος μηχανικός θα υπογράψει ένα παλιό χτίριο, είτε ιταλικό είναι, είτε νεότερο, το οποίο έχει υποστεί ζημιές? Ότι καταρχήν πρέπει να κάνει μελέτη της στατικής επάρκειας και τι παρεμβάσεις θα γίνουν και να βάλει την υπογραφή του για να μπουν τα παιδάκια μέσα. Εδώ ένα απλό σπίτι πας να κάνεις και χρειάζεσαι μήνες για να βγάλεις άδεια. Το ίδιο πολύ περισσότερο στα μνημεία. Το κάστρο ή οι αναστηλώσεις που εκεί υπάρχουν και απόψεις. Θα ξανασηκώσουμε τις κολόνες, δεν θα τις ξανασηκώσουμε στα αρχαία. Τα τζαμιά, το ίδιο. Δηλαδή είμαστε σε ένα... έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα που νομίζω ότι είμαστε καλά. Μία καθυστέρηση τώρα κάπου για ένα, ή για ένα μήνα ή πάνω ή κάτω δεν θα μας έλυνε το πρόβλημα. Νομίζω ότι είμαστε σε μία φάση, κύριε Δήμαρχε, που έχουμε τις μελέτες και πρέπει να δούμε τώρα το εξής. Το ξέραμε από την αρχή, ότι σε όλα αυτά τα ζητήματα που έβαλα πριν, όλες αυτές οι ζημιές, δεν ήταν δυνατόν να είναι αποκαταστημένες το καλοκαίρι τώρα. Ήταν αδύνατο. Όπως επίσης ξέρουμε ότι κάποιες εργασίες μπορούν να γίνονται μέσα στο καλοκαίρι, κάποιες δεν μπορούν να γίνονται. Οπότε πρέπει να δούμε τι γίνεται. Γι' αυτό εγώ περίπου ένα μήνα πριν και κάτι περισσότερο ήταν, ζήτησα από το Υπουργείο Υποδομών, που θεώρησε ότι είναι το πιο αρμόδιο, αυτό φάνηκε και όταν ήρθε μετά το σεισμό και συντόνισε την όλη κατάσταση, να γίνει μια σύσκεψη εδώ επί τόπου και αυτοί να δουν και να μας ενημερώσουν εμάς που βρισκόμαστε και να αναλάβει ο καθένας τι κάνει από εδώ και πέρα. Να προσαρμόσουμε δηλαδή τις μελέτες στις δυσκολίες που έχουμε, ή να το πω διαφορετικά, να σχεδιάσουμε την υλοποίηση των μελετών. Και για να μην πω λίγο και να γίνω πιο συγκεκριμένος. Για το λιμάνι, γιατί αυτό πιο πολύ ας πούμε μας καίει και ακούμε και πολλά παράπονα και δικαιολογημένα από τον κόσμο τι κατάσταση είναι αυτή και τα λοιπά. Εντάξει, αλλά δεν ξέρουμε.
Συνεννοούμαστε με τον κύριο Δήμαρχο. Η μελέτη του λιμανιού έχει παραδοθεί πριν 2 εβδομάδες στην Δημάρχη. Έπρεπε να πει τη γνώμη του ο Δήμος. Ήταν ο πρώτος που πήρε τη μελέτη. Ναι. Είναι θετικό. Ήμουνα προχθές Τετάρτη με τον Γενικό Γραμματέα και με τον υπεύθυνο. Εκεί πέρα κάναμε μία σύσκεψη, μάλιστα για να προετοιμάσουμε και τη σύσκεψη που θα έρθουν κάτω. Ψάχνουμε να δούμε την ημερομηνία, γιατί υπήρχαν τώρα, είναι σε εξέλιξη και τα συνέδρια Θεσσαλονίκης, τώρα είναι της Αττικής. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ολόκληρη εβδομάδα συνέδριο με το νομοσχέδιο με τον κύριο Σπίρτζη, αυτό για τις μεταφορές. Και εντάξει, ψάχνουμε την ημερομηνία, προσπαθούμε να γίνει πριν το Πάσχα. Η μελέτη, πέρα από αυτό που ξέρετε κύριε Δήμαρχε, έχει γίνει μία πρόταση και αυτή θα δούμε όταν βρεθούμε κάτω, σταδιακής υλοποίησης, γιατί πρέπει να βρούμε έναν τρόπο πώς να λειτουργεί το λιμάνι και το μέσα και το έξω και να γίνουν όσα έργα μπορούν να γίνουν το διάστημα αυτό. Ξεκινάμε από το ανατολικό κομμάτι που είναι προς την, ξέρετε, προς την σκάλα. Ναι. Θα γίνονται εκεί οι εργασίες και θα λειτουργεί όπως λειτουργεί τώρα το κομμάτι το σημερινό. Υπάρχει μετά ένα δεύτερο κομμάτι ενδιάμεσα και μετά τρίτο έρχεται εκεί που είναι σήμερα η ράμπα. Και βέβαια το εσωτερικό είναι ανεξάρτητο. Εκεί τώρα πρέπει να δούμε, δεν θα το αποφασίσουμε, δεν θα το αποφασίσουμε σήμερα. Εγώ ενημέρωση σας κάνω και μια πρόταση αν θέλετε. Και νομίζω ότι κύριε Δημάρχε δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε και την σύσκεψη που θα είναι φόλης της ύλης και τα λοιπά. Και επειδή περνάει ο καιρός, ίσως θα μπορούσαμε και εμείς εδώ να κάνουμε μία για το εσωτερικό λιμάνι για παράδειγμα. Και να δούμε, επειδή ξέρουμε ότι θα κάνουμε και να αποφασίσουμε, θα κάνουμε εργασίες φέτος. Δεν θα κάνουμε, νομίζω ότι μάλλον δεν γίνονται. Και εκεί να δούμε τι θα μπορούσε, τι παρεμβάσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε για να λειτουργήσει το λιμάνι. Νομίζω ότι αν γίνει μια σύσκεψη, μπορούμε να βρούμε με τις τελικές υπηρεσίες, το λιμεναρχείο κτλ. Μια πρόχειρη έτσι που να μην δημιουργεί προβλήματα μετά στην. Γιατί θέλει, το ιστορικό λιμάνι θέλει 4 με 5 μήνες, μου είπαν. Το όλο έργο θέλει 18 μήνες. Το κόστος τριπλασιάστηκε με τον τρόπο που επιλέχθηκε, η πασαλόπηξη. Προχθές υπέγραψε ο κύριος Σπίρτζης 29 εκατομμύρια. Και περιμένουμε την έγκριση από τον κύριο Χαρίτση, θα γίνει σύντομα. Μαζί και το κτίριο. Το κτίριο προβλέπεται 3 εκατομμύρια. Άρα είναι στο χέρι μας να δούμε το χρονικό προγραμματισμό. Τώρα δεν θέλω να πω σε τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά έτσι θα μπορούσα να πω ότι είτε με ξύλα, με κάποιες ζαρτινιέρες, δεν θα πω τώρα εγώ, ακόμα και χαλίκι να ρίχναμε εκεί στις τρύπες που, για να μπαλώσουμε, νομίζω ότι πολύ γρήγορα, σε λίγες μέρες, μπορούμε να το κάνουμε, να το λύσουμε. Τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να επεκταθώ στα άλλα, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα και με τα μνημεία και πέραν από αυτά του σεισμού τρέχουν και άλλα. Βγαίνουν και ανακοινώσεις με τις οποίες εγώ δεν συμφωνώ. Δηλαδή δεν με εκφράζει να βγάζει ο ένας ανακοίνωση απέναντι στον άλλο, τουλάχιστον εμείς. Είστε δημοτικό συμβούλιο, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε και πρέπει. Υπάρχει συμπολίτευση, αντιπολίτευση. Ο δικός μου ρόλος δεν είναι αυτός, είναι να συνεργαζόμαστε σαν θεσμοί. Και γι' αυτό σε αυτή την κατεύθυνση θέλω να συνεχίσουμε και να βρούμε λύσεις ώστε οι πόλοι μας να είναι έτοιμοι. Στο βαθμό βέβαια που μου πέφτει λόγος και μπορώ να βοηθήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε τίποτα άλλο, καμιά ενημέρωση. Έχουν προβλήματα με τις παραλίες, τα οποία μπορούμε να λύνουμε όταν υπάρχει συνεργασία. Όλα τα λύνουμε. Όλα τα λύνουμε. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ο Δήμαρχος της ΕΟΚΟ, τοποθετούμενος στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόνισε ότι πρέπει να γίνει αντιληπτό στην κοινωνία το ποιος έχει την ευθύνη των αποκαταστάσεων σε υποδομές και μνημεία και να μην εγκαλούνται οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από κυβερνητικά στελέχη όπως έγινε για το λιμάνι. Σε ό,τι αφορά το λιμάνι, ζήτησε να διασφαλιστεί καταρχήν η χρηματοδότηση ώστε να μην κολλήσουν τα έργα αποκατάστασης όταν ξεκινήσουν, ενώ επεκτείνοντας την συζήτηση και τα θέματα που προέκυψαν με την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου και την διαχείριση των παραλίων. Παρουσία των βουλευτών στα συνεδριά των Δημοτικών Συμβουλίων είναι και αναγκαία και βεβαίως δημιουργική, εφόσον σε αυτή τη συνεδριάσεις και τις παρουσίες γίνονται τοποθετήσεις, δίνονται απαντήσεις, αν βλύνονται αντιθέσεις ή εν πάση περιπτώσει μπαίνουμε σε μια σειρά συνεργασίας η οποία είναι αναγκαία
για να προχωρήσει η κάθε τοπική κοινωνία. Και βεβαίως, όταν έχεις και ένα βουλευτή από το νησί σου, είναι ακόμα σημαντικότερο να είναι η παρουσία του όποτε μπορεί και όποτε υποχρέωση του το επιτρέπουν στις συνεδριάσεις αυτές, έτσι ώστε να περνά στον κόσμο η αίσθηση και να εμπεδώνεται στον κόσμο το κλίμα ότι σύσσωμη η τοπική πολιτική εντός ή εκτός εισαγωγικών ηγεσία, αν θεωρούμαστε ηγεσία και εμείς εδώ, βρίσκονται σε μια συνεργασία προς όφελος των πολιτών. Χαίρομαι γιατί κάποια πράγματα τα οποία έχουμε επαναλάβει επανελειμμένως τα έβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δοθούν και απαντήσεις σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι καλώς ή κακώς δεν μπορούν να αντιληφθούν ορισμένα πράγματα. Δηλαδή το να εγκαλείται ο Δήμος γιατί δεν φτιάχνεται το λιμάνι ή το να εγκαλείται ο Μητροπολίτης γιατί δεν φτιάχνονται οι εκκλησίες είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ή ευτυχώς κάποιοι προσπαθούν να το περάσουν στη λογική της δημιουργίας αντιθέσεων ή προβλημάτων. Η κυβέρνηση δεν είπε, δεν λέμε ότι φταίει για το λιμάνι, λέμε ότι καθυστέρησε για το λιμάνι. Δεν φταίει ότι χάλασε το λιμάνι η κυβέρνηση. Λοιπόν, το να μετακυλίονται δηλαδή ευθύνες από τον ένα στον άλλο χωρίς να υπάρχει ένα ξεκάθαρο τοπίο είναι πολύ σημαντικό να γίνεται και να γίνεται on camera στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ξέρει, για παράδειγμα, ο Γιώργος ο Διακοσταμάτης, ο Μαστιχάρη που δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, ότι ρε αδερφέ, γιατί εγκαλεί στον Δήμαρχο ότι δεν φτιάχνει το λιμάνι, αφού ο βουλευτής λέει ότι είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου και το έχει αναλάβει το Υπουργείο. Και να, αυτό που λέει ο Δήμαρχος ότι είναι δύσκολα ορισμένα πράγματα, επιβεβαιώνονται από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι και στον ίδιο πολιτικό χώρο και δεν είναι και στο ίδιο επίπεδο διοίκησης και ιδίου. Δηλαδή, όταν λέμε ότι τα σχολεία απαιτούν ειδικές μελέτες και πάλι καλά που τελειώσαμε τόσο γρήγορα, κάποιοι εγκαλούν τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και το Δήμο γιατί δεν προχώρησε όσο έπρεπε να προχωρήσει. Καλό είναι λοιπόν αυτό να γίνονται οι συναντήσεις αυτές και να ξεκαθαρίζουν ορισμένα πράγματα για να μην δημιουργούνται, γιατί ειλικρινά το λέω, υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες απεργάζονται και προσπαθούν να περάσουν προς τα έξω την διαρκή σύγκρουση κυβέρνησης με Δήμο, κυβέρνησης με περιφέρεια, περιφέρειας με Δήμο, Δήμο με περιφέρεια, Δήμο με κυβέρνηση και πάει λέγοντας. Και θα επαναλάβω, αγαπητέ Ηλία, αυτό το είπα, ότι αν χρειαστεί ο Δήμαρχος να γίνεται κακός, όπως το λένε κάποιοι, διεκδικώντας τα συμφέροντα των πολιτών της ΚΟ, κατανοείται ότι ο Δήμαρχος πρέπει να το κάνει αυτό προκειμένου να πετύχει στους δυνατόν περισσότερα για το νησί. Είναι όντως μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, γιατί οι ζημιές ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Θυμάστε και θυμάσαι, λέει, ότι στην αρχή αποτυπήσαμε τη ζημιά του λιμανιού 8 εκατομμύρια και έφτασε στα 29. Τετραπλασιάστηκε και θα τετραπλασιαστεί στην ουσία. Όταν αρχίσουν οι εργασίες, φαντάζομαι θα προκύψουν και άλλα πράγματα τα οποία θα τα δούμε. Έχουμε, θα υπάρξει και μια έκπτωση, όμως όταν ξεκινάς μια τέτοια αποκατάσταση υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσεις και δεν μπορεί να τα αφήσεις στη λογική, άστο και θα το δούμε σε μια άλλη μελέτη, σε μια άλλη μεταγενέστερη εργολαβία. Είναι πολύ σημαντικό να πω, και εδώ είναι το σημείο στο οποίο απευθυνόμαστε συνεχώς προς την κεντρική εξουσία, ότι θα έπρεπε τουλάχιστον το εσωτερικό λιμάνι να είχε προχωρήσει και να είχε εγκατασταθεί ανάδοχος προκειμένου να γίνουν οι εργασίες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν πάρουμε υπόψη μας τις κλιματολογικές συνθήκες και αυτά τα οποία συμβαίνουν από τον Σεπτέμβρη, από τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη και μετά με τους αέριδες και με τους κυματισμούς, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει το έργο το οποίο πρέπει να γίνει και στο εξωτερικό λιμάνι και στο εσωτερικό λιμάνι. Λυπάμαι γιατί διαπιστώνω, Ηλία, ότι παραλαμβάνεις αυτά τα οποία κάποιοι κρατικοδίαιτοι υπάλληλοι, οι οποίοι βρέθηκαν χθες στην ΚΟ, είπαν. Κρατικοδίαιτοι είναι. Δεν είναι υπάλληλοι. Μετακλητοί υπάλληλοι, που και εγώ έχω μετακλητούς. Και όχι, όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Μόνιμος δημόσιος υπάλληλος δεν είναι κρατικοδίαιτος, είναι δημόσιος υπάλληλος. Ο ειδικός μου συνεργάτης Ηλίας Σαράγιας είναι υπάλληλος δημοδίαιτος, γιατί τον έχω εγώ υπάλληλο. Δεν είναι υπάλληλος Ηλίας εδώ. Αν σταματήσω να είμαι εγώ. Λοιπόν. Δεν μπορεί να ερχόμαστε σε μια νησί που έχει πληγεί και να λέμε τι κάνετε για την αισθητική εμφάνιση του λιμανιού. Και να λέμε να ρίξουμε λίγο τσαίλι, να βάλουμε λίγα ξύλα, να το στρώσουμε, να κάνουμε. Δεν είναι η Ηλία μου λύση αυτή. Ή να λένε πήγαμε στη Ρόδο που το έχουν κάνει εδώ και 10 χρόνια, 15, το εσωτερικό διάζωμα που περπατάνε από μέσα εκεί που βγαίνουν τα καταμαράν, μου φαίνεται, σε ένα σημείο, ένα σημείο στο οποίο είχε γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
τι να κάνουμε, να πάμε να το στρώσουμε με αμοχάλικο από πάνω για να μπορεί να περπατάει ο κόσμος. Κανονικά αυτό απαγορεύεται κατά το λιμεναρχείο και πέρσι με παρέμβαση του αρχηγού του λιμενικού. Να το λέμε αυτό, με παρέμβαση του αρχηγού του λιμενικού και του πρώην λιμενάρχη, ο οποίος τώρα είναι κλαδάρχης στο Υπουργείο Ναυτιλίας του Γιάννη του Αργυρίου, δόθηκε λύση στην νόμιμη και λογική θέση του λιμεναρχείου ΟΚΟ ότι ο χώρος είναι επικίνδυνος και δεν πρέπει να περπατιέται. Και δόθηκε η λύση με αυτές τις ράμπες. Με ευθύνη του αρχηγού του λιμενικού. Συγγνώμη, τώρα δεν θέλω γιατί δεν αξίζει. Αλλά να μείνουμε στο ότι πρέπει να καθίσουμε να βρούμε μια λύση. Δηλαδή να το αφήσουμε έτσι το καλοκαίρι. Θα το περιφράξουμε και καταρχήν σε αυτό δεν πρέπει να επικοινωνεί και δεν πρέπει να περπατά κανένας. Δεν θα μπορούν να λειτουργούν τα καραβάκια έτσι. Μετά θα μιλήσει. Προφανώς θα μιλήσετε, συνάδελφε. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο με σχέση με τα σχολεία. Προχωρήσαμε πολύ γρήγορα, όσο μπορούσαμε γρήγορα, τις μελέτες. Πήραμε τα λεφτά, αυτά τα 600 χιλιάρικα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν φτάνουν όμως. Το ότι ο Δήμος μπορεί να διαθέσει είναι δεδομένο, αλλά είναι και μια υποχρέωση του κράτους να αποκεντρώσει λεφτά στο Δήμο, έτσι ώστε τα λεφτά αυτά που θα πήγαν τα σχολεία να πάνε για κάποια άλλα σχολεία που θέλουν συντηρήσεις και κατασκευές και επισκευές. Το είπαμε. Στείλατε τεχνικό δελτίο. 300.000 έστειλε ο σχολείο, δεν είναι τις 300 που είχε στείλει πριν. Αυτές τις 300 δεν είναι έτσι, δεν είναι μαθητό. Όχι, αυτό είναι από τη ΣΑΕ και μάλιστα. Θα το δούμε, Υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα με τους αρχαιολογικούς χώρους. Δηλαδή, εκεί τι θα πρέπει να κάνουμε για να μείνει αυτή η εικόνα. Να τα ντύσουμε με τα πετσαρίες απ' έξω και να τους βάλουμε πανιά και ζωγραφιστά για να δείχνουμε πώς ήταν πριν. Είναι ένα αντίστοιχο πρόβλημα με το λιμάνι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Περισσότερο από όλους θα πρέπει να το καταλάβουν οι συμπολίτες μας ότι περάσαμε ένα πολύ ισχυρό σεισμό, ο οποίος μπορεί με τη βοήθεια Δήμου, κυβέρνησης, υπηρεσιών να αποκαταστάθηκε γρήγορα η λειτουργία και η ζωή στην πόλη και στο νησί. Όμως δεν πάβει να είναι ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχει γίνει στο Αιγαίο τα τελευταία 15-20 χρόνια. Και δεν είναι τυχαίο ότι χθες είχαμε τον καθηγητή Αλεσάνδρο Ανουσιάντο από το GRC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το Κέντρο Διαχείρισης αυτών των Καταστάσεων και το Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να κάνουμε ολόκληρη παρουσίαση και συνεργασία για το πώς θα υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση, καταγραφή των σεισμών κλπ. Αλλά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Υπάρχουν μετά οι υποδομές των εκκλησιών και των τζαμιών. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό το πράγμα. Τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Θα μου πεις, ναι, το ανέλαβε η περιφέρεια. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί και με αυτό. Και να προχωρήσει η ιστορία. Κάποια στιγμή η περιφερειάρχης Αντικής, η κυρία Δούρου, είπε θα στείλει κάποια λεφτά. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Αν έγινε το αίτημα ή δεν έγινε. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε εμείς σε αυτή τη διαδικασία, Ηλία. Είσαι στην Αθήνα. Κάποια στιγμή πρέπει να τη δεις τη Ρένα και να πεις τι έγινε. Μπορεί να την πάρει εγώ τηλέφωνο, αλλά δεν θέλω να φανεί ότι παρεμβαίνω τώρα στην λογική πρώτος, δεύτερος βαθμός και τι κάνει. Η κυβέρνηση της Κύπρου. Δεν θέλω να πω ποιος θέλει, γιατί θα λένε πάλι. Γι' αυτό είπα, δεν μπορώ να αναμειχθώ, γιατί θα μου πούνε ότι το κάνω επίτηδες ή κάνω οτιδήποτε άλλο. Η κυπριακή κυβέρνηση είπε θα στείλει κάποια λεφτά. Δεν τον παρακολούθησα και δεν θέλω να τον παρακολουθήσω για να μην λένε ότι είμαστε επέτες, ειδικά από τους αδελφούς Κύπριους, αλλά πρέπει να το δούμε. Αν έχει γίνει, αν έχουν έρθει, αν δεν έχουν έρθει, που βρίσκονται κλπ. Να τα δούμε. Είναι μια σειρά από ζητήματα τυπικά και ουσιαστικά, αλλά υπάρχει και το ουσιαστικότερο ρόλο που είναι η χρηματοδότηση αυτών των έργων. Η παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις δομές χρηματοδότησης του Ταμείου Συνοχής του Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι τα λεφτά θα είναι πάρα πολύ λίγα αυτά που θα στείλουν. Άρα πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι η ροή των έργων θα προχωρήσει αναλόγως με τη ροή της χρηματοδότησης. Εκτός και αν έχουμε βρει πια τέτοιους αναδόχους, οι οποίοι έχουν φράγκα και χρηματοδοτούν και όποτε τα πάρουν. Πρέπει να διασφαλίσουμε αυτά τα λεφτά. Και χαίρομαι γιατί μου είπες ότι ο Υπουργός Υποδομών έστειλε την επιστολή στον Χαρίτση και πρέπει να, στον Υπουργό Οικονομίας και πρέπει να δεσμευτούν αυτά τα λεφτά, έτσι ώστε ο ανάδοχος που θα εγκατασταθεί, ο οποίος είναι αυτός που θα επιλεγεί, να αισθάνεται ότι θα προχωρήσει το έργο και όχι όποτε έχουμε λεφτά να παίρνουμε. Αναφέρθηκε στις παραλίες. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες τελευταία, αγαπητή Ηλία. Ναι. Παρά αυτά που λες και εγώ τα δέχομαι ότι τα λες και τα παλεύεις, τα πρόστιμα στους ανθρώπους που έρχονται είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα. Και ντρέπομαι, δεν φαντάζομαι να πας κάποια στιγμή εκεί θα σου πούνε, ρε Ηλία, είπες ότι έγινε μια παρέμβαση.
Κάποιοι από αυτούς τους λεβέντες πρέπει να τους βάλει μια τάξη. Εμείς αναγκαστήκαμε, έκανε δηλώσεις ο αντιδήμαρχος ο Μιχάλης ο Χατζηκαλίμιος σε μια τοποθέτηση του προϊσταμένου εκεί του κυρίου Τριανταφύλλα, ο οποίος θεωρεί ότι όλα λύθηκαν και την ώρα που το λέει στέλνει και τα ραβασάκια στους ανθρώπους με 8, 10, 18, 50, 60 χιλιάρια πρόστιμα. Κάποια προέρχονται από πολύ παλιά, αλλά κάποια άλλα για τα περσινά αρχίσαν να έρχονται και για αυτά. Την ίδια ώρα τους λέει: πάντε βάλτε ομπρέλες ή κανονίσει ο Δήμος στη διαδικασία. Και μετά πάει, παπ, του γράφει και προχωρά. Όχι να το ανοίξει και να το δει, γιατί οι πολίτες ηλία περίπου. Όχι τώρα, ρε παιδί μου. Δεν το λέω. Το λέω απλώς επειδή αναφέρει και τις παραλίες ότι βρίσκουμε λύσεις. Είναι τέτοια διαδικασία που στο τέλος εκτιθέμεθα και εμείς ως Δήμος και εσύ ως βουλευτής που παλεύεις να διασφαλίσεις κάποια πράγματα, διότι κάποιοι άλλοι παρά το ότι λένε δεν γράφουν ή δεν το δίνουν εν υπογράφου σε αυτό το οποίο γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, χαίρομαι για την παρουσία. Έτσι κι αλλιώς συζητάμε κατά καιρούς για διάφορα προβλήματα που έχουμε. Πιστεύω στο επόμενο διάστημα να οργανώσουμε και αυτή την τοπική σύσκεψη εδώ. Ειδικά τώρα αυτές τις μέρες του Πάσχα που θα είναι ο κόσμος μαζεμένος και θα έχουμε λίγο χρόνο. Γιατί πιστεύω ότι αν αφήσουμε και δεν ξεκινήσουμε τίποτα στο λιμάνι, πουθενά, τότε να είστε σίγουρος και να είστε σίγουροι ότι ούτε η σεζόν του 19 θα μας βρει έτοιμους. Άρα κάποια στιγμή, ναι, και για το μέσα και για το έξω. Το μέσα είναι σημαντικότερο το έργο από πλευράς λιμενικού έργου και αν δεν ξεκινήσουμε κάποια στιγμή έγκαιρα και το αφήσουμε για τον Οκτώβριο, να ξέρετε, και εγώ το λέω για να είμαι ήρεμος με τους συμπολίτες, ότι ούτε την σεζόν του 19 δεν θα είμαστε έτοιμοι. Άρα πρέπει να πούμε ή μισή ή ολόκληρη ή λίγο μισή ή εν τρίτο όπως γίνεται ο προγραμματής έξω, πρέπει να ξεκινήσει το έργο και μέσα στο λιμάνι. Αυτή είναι η θέση μου. Εάν αποφασίσουν οι πολίτες και οι συμπολίτες. Ηλία, πίστεψέ με, δεν θα είναι 4-5 μήνες. 4-5 χρονοδιάγραμμα. Αυτό το οποίο θα προκύψει με κάνει να πιστεύω, ο Θεός να με βγάλει ψεύτη, ότι αν δεν ξεκινήσουμε έγκαιρα, και το έγκαιρα δεν είναι Νοέμβρης, γιατί αυτό θα πούμε, τελειώσει η σεζόν τελειώνει 28 Οκτωβρίου. Αν πούμε ξεκινούμε Νοέμβρη, δεν θα είμαστε έτοιμοι την περίοδο του καλοκαιριού, του 19. Σωστά. Αλλά για το έξω. Άρα λοιπόν, για το μέσα. Το έξω μπορεί να γίνεται κομμάτι-κομμάτι και να τραβήξει όσο μπορεί να τραβήξει. Το μέσα όμως, επειδή είναι στο κέντρο της πόλης, είναι στη ζωή της πόλης, πρέπει να βρούμε ένα κοινό τρόπο, τόπο και μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, κάνουμε τον άλογο με το πρόγραμμα το δικό σου που θα είσαι εδώ, να κάνουμε μια σύσκεψη. Αν μπορέσει να έρθει και κάποιος υπηρεσιακός πριν τις διακοπές του Πάσχα να έρθει, για να μιλήσουμε με τους ανθρώπους να δούμε τι θα κάνουμε. Πάσχα των Καθολικών, κυρίες και κύριοι, σήμερα και αύριο εορτάζεται φέτος στο νησί μας, στο οποίο, όπως μας εξήγησε ο πατήρ Λούκας, είναι ο μοναδικός τόπος στην Ελλάδα που το Πάσχα εορτάζεται κανονικά στις ημερομηνίες του μαζί με την Καθολική Εκκλησία, καθώς λόγω των κοινωνικών συνθηκών αλλού, στην υπόλοιπη Ελλάδα δηλαδή, εορτάζεται μαζί με το Ορθόδοξο. Η λειτουργία, εντωμεταξύ, λόγω της ζημιάς που υπέστη η Καθολική Εκκλησία από τον σεισμό, θα γίνουν στην υπόγεια κρύπτη και το έθριο του ναού. Η αποκατάσταση, εντωμεταξύ, όπως μας εξήγησε ο πατήρ Λούκας, ανέρχεται στο κόστος των 300.000 ευρώ. Πατήρ Λούκας, καλώς ήρθατε στην ΚΟ και φέτος το παραμονές του Πάσχα. Ευχαριστώ. Πάσχα για τους καθολικούς. Και φυσικά η ΚΟΣ έχει και μια ιδιαιτερότητα, καθώς μόνον εδώ γίνεται ξεχωριστά, έτσι, θα σας εξηγήσετε. Γιατί κοίταξε, πριν νομίζω τώρα 50 χρόνια, η Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα κάνει το Πάσχα με την Ορθοδοξή Εκκλησία. Έτσι τα παιδιά έχουν οι διακοπές, τα λοιπά, μπορούν να κάνουν όλοι μαζί. Όμως εδώ στην ΚΟ, όπως δεν ήταν ενιαίες μαζί τους, έκανε πάντα με την Καθολική Εκκλησία. Και έτσι θα κάνουμε σήμερα και αύριο. Καθολικό Πάσχα λοιπόν. Και βέβαια σε μια περίοδο που είναι μετά από τον σεισμό που συνέβη και φυσικά ο ναός ο καθολικός στην Οδό Αναπαύσεως έχει πάθει πολύ σοβαρές ζημιές. Έτσι δεν είναι, Κοίταξτε τώρα, εγώ πρέπει να βρω, δεν το ξέρω από πού, 300.000 να κάνω, να φροντίσω την εκκλησία με το μικρό σπίτι που είναι δίπλα. Γιατί εμείς ζούμε εδώ, όμως πρέπει να ζούμε στο κημητήριο που είναι η εκκλησία μας. Ελπίζω με την βοήθεια του Θεού θα δρω. Γιατί τώρα έχουμε όλα τα σχέδια, έχουμε την άδεια από εδώ, από το Πολυδομείο εδώ, από την Αθήνα, από το
ήταν η ένα. Ναι, τη Αθήνα που δώσει. Ναι, γιατί ίσω μπορούν αυτοί να μα βοηθήσει με τα λεφτά. Γιατί 300.000 δεν είναι λίγο. Όμω είναι ιστορικό κτίριο. Πρέπει να είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, ενδιαφέρεται για αυτό το. Για αυτή την αποκατάσταση του καθολικού μα ναού. Σίγουρα, γιατί κοίταξε. Δεν είναι μόνο εμείς που είμαστε λίγοι καθολικοί εδώ. Όλοι είναι η Ορθοδοξία, όμως έχουμε πολλοί τουρίστες και θέλουν από την Πολωνία τώρα, Ουκρανία, είναι όλοι καθολικοί. Πρέπει να έχουμε ένα μέρος που μπορούμε να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Και είναι και ένα ιστορικό μνημείο. Σίγουρα. Νομίζω τελειώσει την Εκκλησία 1929. Από τους Ιταλούς. Όμως τώρα με το σέσιμο τα μεγάλα παράθυρα που έχουμε είναι έτσι. Γιατί ήταν έτσι με το δύνατο του σέσιμου. Το είδα ακριβώς την ίδια μέρα που είχε γίνει. Κοίταξε, δόξα τω Θεώ, το σημαντικό πράγμα είναι δεν ήταν πρόβλημα για τους ανθρώπους. Τα κτίρια μπορούμε να φροντίσουμε. Δόξα τω Θεώ. Πού θα γίνουν λοιπόν οι τελετές στον έθριο χώρο που έχετε διαμορφώσει έξω στην αυλή του κτηρίου? Κάνουμε στο κρυπτ, γιατί στο κάτω την εκκλησία δεν είναι κανένα πρόβλημα. Όμως θα κάνουμε έξω, γιατί δεν ξέρουμε αν παίζει, θα δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί αν έχουμε πολύ κόσμο πρέπει να κάνουμε έξω. Σήμερα λοιπόν στις 6 ξεκινάτε και από ό,τι άκουσα, επειδή είσαστε εδώ, πρώτα θα αρχίσετε με τις εξομολογήσεις, που είναι παράδοση αυτές τις μέρες για τους καθολικούς, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, και στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αν θέλουμε να λάβουμε την Θεία Κοινωνία, πρέπει να εξομολογήσουμε πριν, τουλάχιστον μία φορά του χρόνου. Μόνο αυτό. Γιατί ο Χριστός έδωσε την ζωή του για μας. Είναι λίγο, αν μπορούμε. Γιατί κοίταξε, οι αμαρτίες μας είναι όλοι το ίδιο. Δεν έκανες εσείς που δεν έκανα εγώ. Και η τελετή ίδια της Αναστάσεως απόψε, τι ώρα περίπου υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει, ώστε να το γνωρίζουν και όσοι καθολικοί βρίσκονται στο νησί, ότι μπορούν να έρθουν εκεί? Ναι, το κόσμο. Mm-hmm. Ναι. Χαίρομαι και θα ήσουν. Και θέλω να χαιρετισμό από όλα ο Δήμαρχος και ο κύριος Ναθανάιλ, που είναι πάντα πολύ καλή μαζί μου. Και εσείς από την τηλεόραση, γιατί με την τηλεόραση το κόσμο καταλαβαίνουν και έχουμε λειτουργία σήμερα και αύριο. Αύριο είναι 11 η ώρα. Το πρωί. Ναι. Και απόψε είναι η Ανάσταση που είναι στις... Ανάσταση, ναι, της Αναστάσεως του Χριστού. Χριστός Ανέστη. Αληθεία Ανέστη. Να είστε καλά και εύχομαι να πάνε όλα καλά και τα χρήματα να βρεθούν, να αποκατασταθεί ο ναός, γιατί είναι και για μας τους. Ευχαριστούμε. Καλή Ανάσταση. Βάγια, βάγια των βαγιών. Παραμονή σήμερα της Κυριακής των Βαΐων, Σάββατο του Λαζάρου. Βλέπετε και στις ενορίες του νησιού οι φρέσκες βαγιές πλέκονται με διεξιοτεχνία σε σταυρούς και αλογάκια του Χριστού. Ας δούμε σε ένα από τα ρεπορτάζ του αρχείου μας την διαδικασία που διαιωνίζει τα έθιμα της Ορθοδοξίας μας. Στην πόλη Βιθανία, Μάρτα κλαίει και Μαρία, Λαζαρόν τον αδελφό τους, τον γλυκί και καρδιακό τους. Τον μυρολογούν και κλαίνε, τον μυρολογούν και λένε, τρεις ημέρες τον θρύνουσαν και τον την ημέρα την Τετάρτη κίνης ο Χριστός κι ανάρτη και βγήκε η Μαρία έξω από τη Βιθανία. Και μπρος του γόνι κλείνει και του σπόδας του φιλίνει, αν εδώ ήσουν Χριστέ μου δεν θα πέθεις κι ο αδελφός μου. Πλέκω αυτά εδώ,
που το στολίζουμε στο ιερό. Αυτό είναι ένα... Μαγιά. Και φτιάχνουμε τις φωλιές. Α, μπράβο. Είναι αυτό λοιπόν που έχει τις φωλιές που θα βάλουν τα αυγά. Έτσι. Έχει μια τεχνοτροπία η οποία έρχεται από τα πολύ παλιά χρόνια προφανώς, μιας και είναι παράδοση πασχαλινή. Θα μας δείξεις λίγο πώς φτιάχνεται για να μπορέσουμε. Θα δείξουμε και πώς φτιάχνεται όλη η βαγιά, η φωλιά και το αλογάκι και ο σταυρός. Λοιπόν, άμυνα και αντιμάχια έφτιαχναν αυτό τη βαγιά με τις φωλιές. Μέσα εκεί έβαζαν οι νοικοκυρές τους, έβαζαν τα αυγά μέσα στις φωλίτσες. Ακριβώς. Και εκείνη και σαν λοιπόν, κόρη παπά. Ναι, ο Παπαμιχάλης λοιπόν το πρώτο που έκανε έπρεπε να μάθει στις κόρες του. Mm-hmm. Και όταν έμαθα εγώ ότι η Φρεντερίκη πλέγει αυτά, πήγα και έκανα. Αλλά δεν το έμαθα εγώ. Πήρα την Διονυσία όταν μπήκε στο Συμβούλιο. Mm-hmm. Με την πρώτη Διονυσία έμαθε την τέχνη. Γιατί που ήμουνα στη Σίμη, ήρθε ένα παλικάρι και με βρήκε και τον ειδοποίησε κάποιος ότι. Γιατί στέλνουμε στη Σίμη. Ναι. Κάθε χρόνο. Α, ναι. Πήραν και τέτοιο στη Σίμη φέτος. Και αυτό το στέλνω και εγώ δύο χρονιές τώρα στέλνω. Mm-hmm. Ναι. Πόσα φτιάχνεις, ας πούμε, για να πάνε στη Σίμη. Μαζί με την ενορία μου είμαστε στην Παναγίτσα, ναι. Με την κυρία Φλόρα της Εσμεζή και όλες οι ενορίτισες εκεί. Mm-hmm. Πλέκουμε, ξεχωρίζουμε, ας πούμε, μια τσάντα 200 διάφορα, σταυροδάκια, γαϊδωράκια κτλ. Και πάντα δύο βαγές και στέλνουμε στη Σίμη. Φέτος όμως ήθελα και πήγα και εγώ πρώτη φορά και ήταν πολύ ωραία. Και ήρθε ένα παλικάρι εκεί και με βρήκε και μου λέει: δείξε μου πώς πλέκεται η φωλιά. Τώρα ξέρω ότι τα δάχτυλά μου δεν βοηθάνε να το δείτε καλύτερα, γιατί πρέπει να τα πατάω. Ναι, όχι, 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 εντάξει. Νομίζω... Θα το συνεχίσω λίγο ακόμα να φανεί το πρόσωπο. Και μετά τρέξε. Μα τελείωσε τώρα, απλά θέλω το λίγο πιο παχύ να το φέρω μπροστά μου για να μπορέσω να το κλείσω. Κλείσιμο τώρα, ε. Τώρα κλείσιμο, να το. Α, είδες. Μεγάλο πολύ κεφάλι. Ωραία. Ναι, ναι. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Είναι ωραίο, ναι. Και πόσο γρήγορα τα κάνεις. Ναι, πόσο γρήγορα. Βέβαια, δεν έχω άλλες. Το αριστέρισε τώρα για μας. Ναι, βέβαια, δεν έχω βέβαια άλλη. Δεν είχα άλλα. Για να σας έφτιαχνα και αυτό εδώ που είναι αυτό πολύ είναι ωραίο. Αυτό είναι διαφορετικό, ναι. Ναι, αλλά δεν είχα άλλα. Μπορεί να με εξηγήσεις όμως την τεχνοτροπία. Ποια όσο είναι εγώ, η διαφορά. Το εστιάζω στην κάμερα. Μπορεί να μας πει την τεχνοτροπία. Είναι του. Πάλι κόμπι, τους οποίους θα κάνω μόνο τη μια μεριά. Δυστυχώς δεν είχα άλλα. Γιατί είπαμε τώρα, ότι έχουν γίνει και αυτές τις μέρες τις έβρεκα. Ναι. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο ωραία αυτό ο σταυρό, δηλαδή φαίνεται πιο πολύ, εδώ μπερδεύεται λίγο. Εγώ νομίζω δεν μου είναι άγνωστη αυτή η τεχνοτροπία από όταν ήμουν ένα παιδάκι. Όχι τόσο σαν ρόμβος ο σταυρός, αλλά ο τύπος της πλέξης μου θυμίζει. Ωραίος είναι. Έχει τρεις. Ναι, αν είχα άλλα τρία, που δυστυχώς δεν είναι. Α, θέλει τρία τώρα για να τρία γίνει. Αυτά δεν συμφέρουν, δηλαδή αυτός ναι. Και ο Βυζαντινός. Ναι. Είναι, αυτός θέλει 3-3-6 και εδώ θέλει το ίδιο 6. Δηλαδή τα αφήνουμε πάντα στο τέλος. Γιατί ειδικά, αν υπάρχει αρκετό. Έτσι, ναι, ό,τι περισσέψει. Γιατί ειδικά και φέτος που δεν είχαμε, βρήκαμε δύσκολα βαγιές. Λοιπόν. Το πλέξιμό του είναι ως εξής, έτσι. Τρία κομμάτια πήρες. Ναι, τρία. Τώρα θα έπρεπε να έχω άλλα τρία, να τα πλέξω έτσι και μετά να τα βάλετε όπως το προηγούμενο απέναντι ναι, και ναι, να τα δέσεις. Απέναντι, μπαίνουν όπως ναι, το... Έτσι. Ναι. Μπράβο, γιατί χίλια μπράβο και όχι καλά, μόνο γιατί μπαίνει στον κόπο. Αλλά γιατί το αγαπάει αυτό που κάνει και είναι για εκείνη τρόπος ζωής να ζει αυτές τις μέρες ναι. Όπως φαίνεται με την, και να μπορεί να υπηρετεί την παράδοση έτσι, του τόπου. Ναι, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά, ούτε να τα χάνουμε. Δηλαδή, αν εγώ δεν καθόμουν δίπλα στη συγχωρημένη τη Φροσύνη, δεν θα τα μάθαινα. Και για πες μας για τη Φροσύνη. Η Φροσύνη ήταν... Ήταν μια γειτόνισσα εκεί στη γειτονιά και όλες εκεί, δηλαδή και η Φλόρα της Μεζή και η Φροσύνη, όλες από μια ομάδα, να έρθει πια οι μέρες εκείνες, να κάτσουν όλες,
τους κόμπους, τα βάγια και να ξεκινήσουν. Λοιπόν, πήγαινα κι εγώ, τους γυμνασίου, ναι, και καθόμουν και έμαθα. Και έχει κι άλλα που φτιάχναν αυτές τις μέρες, όπως τα στεφάνια για τον Εσταυρωμένο τη Μεγάλη Παρασκευή, από λεμονανθούς. Όλη αυτή η εβδομάδα νομίζω έχει πάρα πολύ όμορφα πράγματα να σε θυμηθεί κανείς, να αφιερώσει λίγο χρόνο και να προσπαθήσει να συμμετέχει σε αυτό, γιατί νιώθει καλύτερα. Έχει ξάλλου η λαμπρή, είναι η παραδοσιακή. Τα περισσότερα έθιμα είναι τώρα το Πάσχα. Ακριβώς, τα περισσότερα έθιμα είναι τώρα. Ναι. Είναι η άνοιξη, αυγούλες, είναι η αναγέννηση της φύσης, λαμπρόπιτες, αυγούλες. Οι αυγούλες, τα κουλουράκια, το αρνί, το οποίο έπαιρναν παλιά ζωντανό το αρνί. Βέβαια, και εγώ. Θυμάμαι. Το βάφαμε κόκκινο στο μέτωπο και το βόσκαμε στις σαλάνες, η χαρά των παιδιών. Ο βωμός του Διονύσου καταρχήν ήταν η αγορά. Ναι. Σήμερα είναι, το παίρνουμε έτοιμα στο εμένα. Εγώ θυμάμαι όταν έφερναν το Πάσχα τα ζώα για να τα πουλήσουν. Και καθένας. Τώρα βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει. Στο ποδαράκι του αρνιού βάζαμε το Μάρτι. Το Μάρτι. Στη λεκάνη που έμπαινε στο φούρνο έβαζαν ένα ή στο ποδαράκι. Άλλωστε ο γαμπρός στην αραβωνιαστικιά έστελνε το αρνί της λαμπρής βαμμένο κόκκινο και η αραβωνιαστικιά έστελνε πάλι το λάζαρο κεντυμένο, τις αυγούλες τις μεγάλες με πολλά αυγά. Αμύγδαλα, ναι, με αμύγδαλα μέσα. Αμύγδαλα σταφίδες, σισάμι. Όχι σισάμι, αμύγδαλα. Αμύγδαλα. Ωραία. Οπότε έχουμε κάθε μέρα από εδώ και πέρα να θυμόμαστε κάτι και να νοσταλγούμε, όχι μόνο να νοσταλγούμε, αλλά να ελπίσουμε και ότι η παράδοσή μας είναι εδώ. Ότι πάντα θα υπάρχουν έτσι πολύ όμορφες αυλές, περιποιημένες. Πού σε Λαζαρέ, πού είναι η φωνή σου, πού σε γύρευε η μάνα κι αδερφή σου. Ήμουνα στη γη βαθιά χωμένος κι από τους εχθρούς, εχθρούς βαλαντωμένος. Βάγια, βάγια των βαγιών, τρώνε ψάρια των κολλιών και την άλλη Κυριακή ψήνουν το πακί αρνί. Πού σε Λαζαρέ, πού είναι η φωνή σου, πού σε γύρευε η μάνα κι αδερφή σου. Ήμουνα στη γη βαθιά χωμένος κι από τους εχθρούς, εχθρούς βαλαντωμένος. Βάγια, βάγια των βαγιών, τρώνε ψάρια των κολλιών και την άλλη Κυριακή ψήνουν το πακί αρνί. Την παρουσίαση του βιβλίου του πρώτου μέρους, Ρημαδόροι της Κεφάλου, θεατρικά δρόμενα, οι ρήμες έχουν τη δική τους ιστορία, παρουσίασε η θεατρική ομάδα της Κεφάλου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων του Δημοτικού Σχολείου χθες στις 7.30 στο Δημοτικό Σχολείο. Η επιτυχημένη παράσταση, να σημειώσουμε ότι επαναλαμβάνεται απόψε. Χθες πάντως έγινε το Πατής με Πατός στην πρώτη πρεμιέρα. Που οι περισσότεροι δεν υπάρχουν στη ζωή, σαν ένα μικρό μνημόσυνο, οι οποίοι με το έργο τους μας έδωσαν την αφορμή να συναρμόσουμε τους στίχους τους και να τους κάνουμε θεατρικά έργα που αγκαλιάσετε με πολύ αγάπη. Στίχοι που νομίζετε ότι ήταν τα θεατρικά μας γραμμένα, ένα θεατρικό ολόκληρο, αλλά δυστυχώς η ευτυχώς ήταν στίχοι. Μαζέψαμε όλους τους στίχους και τις κάναμε θεατρικά. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιάσουμε ιστορίες γέλιου, όπως για να διασκεδάσουμε λίγο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας δίνετε κουράγιο και θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και ιδιαίτερως απόψε τον πρόεδρο του Συλλόγου μας, κύριο Στέφη, για την άψογη συνεργασία του και για την απόψινή έκπληξη που μας επιφύλαξε με τις καρέκλες. Και θα σας παρακαλώ, βάλτε τα κινητά σας στο απόρριτο. Ευχαριστούμε και την Δημοτική Τηλεόραση που είναι κοντά μας.
αλίμονος αυτούς που χάσαν τον προορισμό τους και οι ρίζες τους από το χώμα σβήστηκαν. Χαμένη είναι η ζωή τους. Κώστας Βάρνας. Κυρίες, κύριοι, οι ρημαδόροι είναι η ιστορία μας. Είναι ρίζες μας. Γι' αυτό και η παράσταση φέτος είναι αφιερωμένη σε αυτούς. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν με όσα καταφέραμε να συγκεντρώσουμε για αυτούς να σας τους γνωρίσουμε. Πολίτης Εμμανουήλ του Μιχαήλ Κοκκινογέννης. Γεννήθηκε 12 Αυγούστου 1912 και πέθανε σε ατύχημα. Καταπλακώθηκε ενώ έσκαβε άνω στις 22 Σεπτεμβρίου του 1947. Ασχολήθηκε σε όλη τη ζωή με τη γεωργία. Έξυπνος, αλλά νευρικός και αράθυμος σαν χαρακτήρας, μετέφερε τα χαρακτηριστικά αυτά και στα αντίστοιχά του. Γειτονικά συνεπαρμένοι, ο Βαρονικόλας στα Βορκάνια και ο Κοκκινογέννης του Πασκαλίνου, συμφώνησαν ένα Σαββατόβραδο να συναντηθούν για να πάνε στο χωριό. Μια ξαφνική όμως μπόρα έκανε μουσκήμα τον Παρανικόλα και τον ανάγκασε να βγάλει το παντελόνι του για να προστεγνώσει στην ποδιά και να βάλει τη βράδυ. Εκείνη την ώρα όμως καταφθάνει ο Κοκκινογέννης και μόλις τον βλέπει. Πρέπει να συγκαλέσουσι τον πιστικό τον κάπου. Και τα παντελόνια έβγαλε. Τι βάλεις πάλι βράκα. Δικό μου είναι το παμί, δικό μου το στεμόνι. Κι αυθαίρο βράκα κάνω το κι αυθαίρο παντελόνι. Σχολιάζει ηρωνικά ο Ζαχαριάς. Δε κακό το πάθαμε και η μοίρα μας καμένη. Που το μορφογενάρο μας και τον κοκκινογέννη. θα ρίξει πως είναι όμορφος, με μένα έμουρες. Που το μονόν το πόημα και ο κατσουνάς στη μέση. Κάνει ένα παραξύπημα καθόλου ευγενικό στο ξενιά το Γιάννη που είχε πρόβλημα στο πόδι του, τραγουδώντας του. Όμορφη μου είναι η βραγιά, κύπνα να κόψω μόρφη μου. Σύπου το πάλι άνοιξε και ασπάζομαι την πόρτα. Δίνει το μουλάρι του στον Νικολάνδρη για να πάει να λύσει σιτάρι. Όμως στον δρόμο, ο Νικολάνδρης χάνει το πολύ σιτάρι από μια τρύπα που είχε το σακίνι. Και ο Κοκκινογέννης τον ηρωνεύει. Η άτιμη Κολιανή, βαστούσα μου το πίδα. Ως που να φέρω το ψωμί, εφάγα μου τα σύντα. Μετακομίζει και απευθύνεται στις γειτόνισσές του. Αύριο εγώ γειτόνισσες θα σας προσερετήσω και κάτω την Αγία Αντριά θα πάω να κατοικήσω. Κάποιος του έκλεψε τον κατσουνά μου και αναρχθεί. Τον κατσουνά μου κλέψα εσύ, εψές το μεσημέρι. Που να το δω να καίεται, χειμώνα καλοκαίρι. Επισκέπτεται την Καλλιόπη Αλθούλη, γυναίκα του γιορτακού του Τραπά και της λέει. Ήρθα να σε βρω μοναχή, κρυφά να σου μιλήσω. Όχι μου μια άλλη ψωμί, να μην λέω θυμίσω. Δεν είναι λαφταίο. Πάει για προσπέρισμα μια χειμωνιάτικη βραδιά στη γειτόνισσά του Καλλιόπη του Κατσαρού. Και βλέποντας ότι έχει πολλά ξύλα, φεύγοντας της λέει. Βρε Καλλιόπη, ήθελα να μου δώσεις μερικά ξύλα. Γιατί έπιασαν τα κρύα, δεν την έχω καθόλου καλά. Ο έννοια σου, θα σου φέρω εγώ αύριο και ένα μη άλλο κουτσού. Αλλά για μου, να σε καλώ. Περνούν όμως ημέρες, η Καλλιόπη ξεχνά, δεν του πάει ξύλα και με το που ξαναβλέπει. Εδέχαρα την αθροπιά, εδέχαρα την μούρη. Πρέπει να μην περιμένω σε να φέρεις το κουτσού. Ο Ζαχαριάς του Γιάνναρου ήταν καλλιτέχνης. Ψηλός, γερός και μερακλής και άνθρωπος της τέχνης. Φόρη μονά ποήματα που τα έκανε εκείνος που την πρωτιά της αγαπούσε μύριζε σαν πρίνος. Ζώνη φαντή στη μέση του και φόρη και κοιλότο και εφορπάθην γορτιστός με τον δικό του τρόπο. Είχε μουστάκα γυριστή και πρόσωπο λουσάτο, πόημα ως το γόνατο με βαρκετέ μπάτο. Φαντών πανί στη μέση του έδαινε και είχε φίσκα, πέτρα,
Πυργιόλιο και καπνό τσουμπούκι και την ίσκα. Και ούλουν του τον δύσιμο ήρθε το για να δέσει, φορούσε σπουφοκάπελο και ο καρσουνά στη μέση. Ό,τι ήταν ενός ζαχαριάς ήταν πεισματάρης, λεσκέρης και αϊλαξής και πιστικός βιράρης. Το διαφορετικό από τους άλλους ουλούς. Ψάχτες καλά το κόφινα, ύπνε και γεπεντούλους. Έπινε νουλα τα πιωτά, ρακί, κρασί και μπύρα και είδω χαμογελαστό σαν έπαιζε τη λίρα. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Δικαστέ. Στις 22 την παρελθούσαν εβδομάδα ο κατηγορούμενος άφησε αδέσποτα τα κίνδια του. Αδέσποτα! Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, αδέσποτα. Και αυτά εισήλθαν στο χωράφι του κυρίου Καράγιοργη και του κατέφαγαν 40 ελαιόδεντρα. 40 ελαιόδεντρα! Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, 40. Και στη συνέχεια και 10 κοροφόρα. 10 κοροφόρα! Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό και η τιμωρία του θα πρέπει να είναι παραδειγματική. Λοιπόν, και τιμωρούμε. Πλαίσια τώρα των κυρίες και κύριοι των χειμερινών υποκρατίων, ο ΟΔΟΠΑΒΣ θα πραγματοποιήσει την εκδήλωση Γιώργος Χρονάς και η τέχνη της γραφής, ποίηση, πεζό, θέατρο, τη Μεγάλη Δευτέρα, στις 2 Απριλίου δηλαδή, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη στις 7 το απόγευμα με είσοδο. Μέχρι και την 3η, 3 Απριλίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού λογοσωμάθειας εξεταστικής περίοδου του 2018. Οι εξετάσεις θα διεξάγονται το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Μαΐου για τα επίπεδα πρώτο, δεύτερο και τρίτο στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πρέπει να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη διαδικασία εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών για κάθε στάδιο. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη συμμετοχή το φιλανθρωπικό τουρνουά του 5ου Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιήθηκε σήμερα στο στάδιο Ενδοχώρας. Ο χώρος γέμισε παιδιά και βέβαια, μιας και ήταν παραμονή, και Σάββατο προσήλθε και πάρα πολλοί κόσμος για να προσφέρει τρόφιμα για το φιλανθρωπικό έργο και για το σκοπό για το οποίο διοργανώθηκε το τουρνουά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Από Θεού άρξαστε. Σωστά, σωστά. Και επειδή βέβαια πρόκειται για μέρες γιορτινές που έρχονται, για μέρες αγάπης, φαντάζομαι ότι γι' αυτό παρήσαστε και αυτή την εκδήλωση εκ μέρους της Μητρόπολης, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Θα ήθελα κι εγώ με την σειρά μου και εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μασκόου και Νησίου κ. Ναθαναήλ, ο οποίος δεν μπορούσε να παραβρεθεί σήμερα εδώ, έστειλε εμένα, να ευχηθώ κι εγώ στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, στον κύριο Γιάννη εδώ, για την πρωτοβουλία για το έργο αυτό που κάνει, για να στηρίξει κάποιες οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να περάσουν όμορφα τις γιορτές του Πάσχα, να του δώσει συγχαρητήρια και σε εκείνο και στο Σύλλογο, σε όλους τους γυμναστές να είναι πάντα καλά, να είναι άξιοι, να έχουν τα παιδιά μας στον αθλητισμό και όχι πουθενά αλλού, πάντα στον αθλητισμό, να είναι γεροί και δυνατοί. Καλή Ανάσταση σας εύχομαι σε όλους και η χάρη, η Ανάσταση του Κυρίου να είναι πάντα μέσα στο σπίτι σας. Ευχαριστούμε.
Δάσκαλε, αυτό που θα ήθελα να μου πείτε είναι το εξής. Αν αυτή η πρωτοβουλία έχει να κάνει και με την πραγματικότητα που αντιμετωπίζετε σε σχέση με τους γονείς, οι οικογένειες που είναι τα παιδιά τους στο σχολείο. Η αλήθεια είναι μια δύσκολη εποχή για όλους μας. Εμείς όμως, σαν σχολείο, βιώνουμε το εξής. Όποτε και να ζητήσαμε τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας, μας την έδωσε απλόχερα. Είναι λοιπόν καιρός, ειδικά τέτοιες μέρες, να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που θα οργανώσουμε κάτι που θα δώσει πίσω σε ανθρώπους που δεν έχουν. Οπότε και εμείς σκεφτήκαμε αυτόν τον τρόπο να συνδυάσουμε δύο πράγματα, τον αθλητισμό και την προσφορά. Είναι δύο πράγματα αλληλένδετα, τα οποία πρέπει να, με σε κάθε ευκαιρία να τονίζουμε και να δείχνουμε προς τα παιδιά μας. Ο αθλητισμός, λοιπόν, στην φιλανθρωπική του έκφραση, έτσι δεν είναι? Καταρχήν, κυρία Παζαχάριο, εμείς κάθε μέρα εδώ, εμείς οι Έλληνες, δείχνουμε ότι είμαστε φιλάνθρωποι και αλληλέγγυοι στους λαούς που ήρθαν από τις εμπόλεμες ζώνες της Μέσης Ανατολής. Και το έχουμε ζήσει αυτό έντονα εδώ στην ΚΟ. Τώρα, ο αθλητισμός... Διαχρονικά, όχι μόνο τώρα. Και βεβαίως. Εγώ μιλάω τώρα για το... Γιατί τώρα το ζούμε εμείς εδώ, το ζήσαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια και συνεχίζεται. Τώρα, όσο αφορά τον αθλητισμό, η μεγαλύτερη έκφραση πολιτισμού είναι ο αθλητισμός. Άρα, φιλανθρωπία, αθλητισμός και βέβαια έρχονται οι μέρες του Πάσχα και το συνδυάσαμε αυτό, ούτως ώστε και τα παιδιά να τα φέρουμε στο γήπεδο, αλλά και να κάνουμε κάτι καλό για τους ανθρώπους μας, γιατί το Πάσχα είναι η γιορτή της αγάπης. Πώς τα παιδιά υποδέχτηκαν αυτή την πρόταση και την συμμετοχή τους σε ένα τέτοιο? Να ξεκινήσω πρώτα από εμάς, καθηγητές, ο σύλλογος, η διεύθυνση. Ένα πανέμορφο πράγμα. Τα παιδιά, το ξέρετε, το κατανοείτε, στόχος διπλός. Ο πρώτος, είπαμε τα παιδιά στα γήπεδα, εδώ. Δεύτερος στόχος είναι αυτό το φιλανθρωπικό κομμάτι. Συνδέσαμε τα δύο, με τη βοήθεια του Θεού. Προχωράμε. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, πήρατε την πρωτοβουλία μαζί με την διεύθυνση του σχολείου να οργανώσετε αυτό το τουρνουά, τη γιορτή που είναι ουσιαστικά για τα παιδιά μας εδώ, και φυσικά να συγκεντρώσετε κάποια τρόφιμα. Πώς εξελίσσεται καταρχήν αυτή η πρωτοβουλία, αν υπάρχει ανταπόκριση του κόσμου? Καταρχήν, αγκαλιάσαμε από την πρώτη στιγμή όλη αυτή την προσπάθεια, όλη αυτή την ιδέα. Ανταπόκριση υπάρχει, αν και είναι λίγο δύσκολο, γιατί Σάββατο δουλεύουν οι γονείς, έχουμε όλοι φροντιστήρια τις υποχρεώσεις. Τα παιδιά είναι όλα εδώ, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από τα παιδιά. Έχουμε μαζέψει πάρα πολλά τρόφιμα, δηλαδή μας έκανε εντύπωση. Οι γονείς δεν ήρθαν τόσοι πολλοί γονείς. Έχουμε γύρω στα 100-150 άτομα, πιστεύω, αυτή τη στιγμή, και ακόμα συνεχίζουν και έρχονται. Είμαστε χαρούμενοι γιατί είμαστε ένα σχολείο, σχετικά μικρό σχολείο γειτονιάς. Είδαμε κάποια προβλήματα που μπορεί να έχει η γειτονιά μας, οπότε σκεφτήκαμε αυτό το πράγμα, και μαζί με το καλό του αθλητισμού και να δούμε τα παιδιά μας και να έρθουμε κι εμείς έτσι λίγο στη φύση και στο γήπεδο, θα κάνουμε και κάποιο καλό, θα βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους αυτές τις γιορτινές μέρες που το έχουν λίγο παραπάνω ανάγκη. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Ο αθλητισμός, λοιπόν, και ο θελοντισμός ταυτόχρονα. Τα παιδιά πώς το απολαμβάνουν καταρχήν? Εμείς έχουμε φέρει τη μικρή ομάδα, ώστε να τους δώσουμε ευκαιρία να κάνουν πράγματα που δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν στις πιο μεγάλες ομάδες. Ήταν χαρά, ήθελαν πάρα πολύ να παίξουν, έχουν άγχος. Αλλά εντάξει. Συναγωνίζονται δηλαδή. Ναι. Συναγωνίζονται κανονικά. Στέργο, το φιλόξενος χώρος του γηπέδου Σταδίου Ανταγόρας εδώ, και για αθλητικές αλλά και για φιλανθρωπικές οργανώσεις. Σωστά, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, και το συνεργάτη σου, τον κύριο Χουσέιν, που παρευρίσκει σε αυτή την πολύ σημαντική φιλανθρωπική αθλητική διοργάνωση. Θα ήθελα εκ μέρους του Προέδρου Επιτροπής Αθλητισμού, του κ. Θάνου Σταματάκη, και του Προέδρου του ΔΟΠΑΒΣ, του κ. Μανώλη Ζερβού, και των μελών του ΔΣ, να εκφράσω τα θερμά μας συγχαρητήρια και τις ευχές μας σε όλους τους συνδιοργανωτές αυτού του αξιόλογου φιλανθρωπικού ποδοσφαιρικού τουρνουά, να ευχαριστήσουμε τα εκατοντάδες παιδιά που έχουν έρθει σήμερα ως μαθητές αλλά και ως αθλητές των αθλητικών σωματείων ΚΑΟ Φιλήνος, Αναγέννησα Σφενδιού, ΑΕΚΟΣ, Ανταγόρας και Όμιλος Αθλοπαιδείων ΚΟ. Και να τους ευχηθούμε ολόψυχα καλή συνέχεια σε αυτό που κάνουν, να το διοργανώσουν και άλλες φορές, και ο ΔΟΠΑΒ θα είναι αρρωγός συνεχώς αυτών των πολύ σημαντικών προσπαθειών. Δίνει την ευκαιρία μια τέτοια διοργάνωση που ξεκινάει από άλλα κίνητρα να αναδειχθεί ο παιδικός αθλητισμός, το παιδικό ποδόσφαιρο στην περιοχή μας.
Βέβαια, εννοείται. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις αυτά και να γίνονται και τέτοιες συνεργασίες με τους, με τους εθελοντισμούς. Και να βλέπεις χαρούμενα παιδιά βασικά μέσα στα γήπεδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Να τους βλέπεις και να αγωνίζονται και να συνεχίζουν. Αλήθεια, πώς συμπεριφέρονται όταν συγκεντρώνονται σχεδόν όλες οι ακαδημίες σε ένα χώρο και γνωρίζουν τα παιδιά το ένα το άλλο. Πώς είναι αυτή η ατμόσφαιρα? Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματά τους, γιατί είναι και αντίπαλοι και συμμαθητές και βιώνουν πολλά συναισθήματα μεταξύ τους. Και αυτό είναι χαρά. Δημιουργικά πάντως. Βέβαια, εννοείται, ναι, αυτό. Πώς Ανταγόρας, λοιπόν, εσείς έχετε πόσα παιδιά σήμερα στο γήπεδο? Έχουμε γύρω στα 10 παιδιά σήμερα στο γήπεδο. Πόσα είναι συνολικά στο... Γύρω στα 18. Η ηλικία αυτή είναι. Άρα δηλαδή το 50% συμμετέχει στην... Ναι, ναι, συμμετέχει. Το κίνητρο της δικής σας ομάδας, της δικής σας διοίκησης για τη συμμετοχή σε μια τέτοια διοργάνωση? Το κίνητρο... Είναι πολύ δυνατό, γιατί και εμείς πριν από 2 εβδομάδες περίπου είχαμε μια παρόμοια διοργάνωση για το Μικρό Λευτέρι. Σωστά. Οπότε σίγουρα θα λάβαμε μέρος και θα λάβαμε μέρος σε οποιαδήποτε διοργάνωση που έχει να κάνει με φιλανθρωπικό σκοπό. Είναι κάτι ωραίο, γιατί φέρνει τα παιδιά στο γήπεδο και φέρνει παιδιά που δεν είναι στον αθλητισμό, γιατί είναι από σχολείο και σίγουρα δεν αθλούνται όλα αυτά τα παιδιά. Οπότε σίγουρα θα τα φέρει κοντά. Σαν Ανταγόρας θα θέλαμε να γίνονται συνέχεια αυτά τα πράγματα, να παίζουν τα παιδιά, να έρχονται κοντά. Οπότε είναι κάτι πολύ ωραίο. Άρα μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες και τα ίδια τα σωματεία να διοργανώνουν συχνά, πυκνά μια τέτοια... Πρέπει να πάρουν. Έτσι, πρέπει είναι. Να πάρουν. Έτσι ακριβώς. Αυτή ήταν μια πρώτη πρωτοβουλία από το 5ο Δημοτικό. Πάρα πολύ καλή. Ελπίζω να ακολουθήσουν, αν είναι δυνατόν, και τα άλλα δημοτικά. Όπως επίσης και εμείς οι ομάδες. Χαρήκαμε πάρα πολύ που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία και συμμετείχαμε. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Είναι ευκαιρία για να έχουν τα παιδιά δραστηριότητες, μια τέτοια. Μα φυσικά και τα παιδιά μαθαίνουν φυσικά ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε για ένα πάρα πολύ καλό σκοπό και εννοείται ότι δεν μας ενδιαφέρει ούτε το σκορ βλέπουμε. Μας ενδιαφέρει κυρίως να παίξουν όλα τα παιδιά, να διασκεδάσουν, να περάσουμε όμορφα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και φυσικά να ευαισθητοποιηθεί όλος ο κόσμος και οι γονείς και τα παιδιά για ένα πάρα πολύ σημαντικό σκοπό. Εσείς είστε από την ελληνική ομάδα διάσωσης. Μάλιστα. Συμμετέχετε πάντα σε όλες τις διοργανώσεις προκειμένου να είστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί ομιγέννητος. Ναι, πάνω απ' όλα να μην χρειαστεί ποτέ. Παραβρισκόμαστε πάντα σε κάποια οποιαδήποτε εκδήλωση και κάλυψη χρειαστεί για να γίνει για τις πρώτες βοήθειες. Θα πηγαίνουμε σε οποιαδήποτε χρειαστεί κάλυψη. Το να βλέπεις παιδιά στο γήπεδο είναι ότι το καλύτερο, και ειδικά μικρά παιδιά. Άρα. Νομίζω ότι όλη αυτή η δραστηριότητα που γίνεται σήμερα για φιλανθρωπικό σκοπό από ό,τι γνωρίζουμε έχει πάει πάρα πολύ καλά και η μέρα είναι τόσο ωραία ώστε θα μπορούμε να πούμε ότι... Πόσοι διασώστες είστε εδώ? Αυτή τη στιγμή είμαστε 5 άτομα. Πέντε είστε παρόν μέχρι να τελειώσει το τουρνουά. Ναι, ναι, για να καλύψουμε όλο τον αγώνα. Επίσης, καλή Ανάσταση. Thank you.
πρόγνωση του καιρού. Λίγα σύννεφα θα έχουμε αύριο 1η Απριλίου, κυρίες και κύριοι. Άνεμοι θα πνέουν από νότιες, νότιο-ανατολικές διευθύνσεις μέχρι και 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα ευτυχώς μεταξύ 14 και 21 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου του Λαζάρου. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.